αθλητής πρέπει να είναι σαν στρατιώτης. Αν δεν ακούει και δεν είναι επιταρχημένος, δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Πρώτα γίνεσαι σωστός και μετά γίνεσαι καλός αθλητής. Ήρθα να σας βρω στο φυσικό σας περιβάλλον. Είμαστε στο αθλητικό κέντρο Αγίου Κοσμά, όπου καθημερινά προπονείτε αθλητές τζούντο. Μάλιστα. Είστε πλέον πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Από 1993. Έχω γεννήθει στην Γεωργία, πρώην Σοβιετική Ένωση. Ο πατέρας και η μάνα μου ήταν αγρότες. Με αθλητισμό ξεκίνησα 8 χρονών, με πάλι. Είχε αγώνες τζούντο που στην κατηγορία μου δεν είχαν αθλητή καλό για να το πάνε και προτείνανε να πάω εγώ που πήγα και πήρα μετάλλιο στο πρωτάθλημα Γεωργίας. Από εκεί πέρα σταμάτησα με την πάλι και ξεκίνησα τζούντο. Όταν τελείωσα σχολείο, πήγα στο στρατό που 2 χρόνια ήμουν στο αθλητικό στρατό και αγωνιζόμουν σαν στρατιώτης στο πρωτάθλημα Σοβιετικής Ένωσης που έχω βγει 2 φορές μεταλλιούχος, δεύτερος και τρίτος. Μετά είχα σοβαρό τραυματισμό στο ώμο και 21 χρόνων δυστυχώς σταμάτησα. Ήμουνα 4-5 χρόνια Εθνική Γεωργίας. Έχω 4 κόρες και ένα υιοθετημένο γιο, τον Ηλία Ηλιάδη, που έγινε μετά αστέρι του τζούντο παγκόσμιος. Πώς φτάσατε στο σημείο έναν αθλητή σας να πάρετε την απόφαση να τον υιοθετήσετε? Μου έλειπε μόνο ένα γιο που δεν είχα. Υιοθέτησα τον Ηλία και αφού ήταν κάποιον να υιοθετήσω, υιοθέτησα αυτόν που θα μ' άρεσε να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Υιοθέτησα το παιδί που ασχολούνταν με το τζούντο. Η πορεία σας στο τζούντο πώς ξεκίνησε? Με το τζούντο ξεκίνησα 1995 σοβαρά. Περιοχή Αμίντεο που έμεινα δεν είχε. Είχε μόνο καράτε και πάλι. Πήγα το καράτε γιατί πιο κοντά είναι με το τζούντο. Το πως παρακόλουθησα μια εβδομάδα, βλέπω δεν είναι αυτό που θέλω εγώ. Πήγα στην πάλι, σε ένα σύλλογο, στο αθλητικό κέντρο του Αμίντεο και πάλι παρακόλουθησα, πήγαινα περίπου ένα μήνα και μια φορά ρώτησα τον προπονητή, λέω μπορώ να κάνω εγώ προπόνηση μια φορά, λέει ξέρεις, λέω λίγο ξέρω και μου λέει έλα μπες μέσα. Μπήκα στην αρχή προπόνηση, ξεκίνησα, τελείωσε προπόνηση, άνθρωπος μου έδωσε κλειδιά, λέει δικό σου είναι το γυμναστήριο, κάνει ό,τι νομίζεις. Λέω, εγώ δεν τα κάνω πάλι, αν τα κάνω, θα κάνω τζούντο. Ό,τι θέλεις κάνει, λέει, βλέπω ό,τι ξέρεις. Και από εκεί ξεκίνησε τζούντο. Μάζεψα περίπου 25-30 παιδιά. Από αυτούς 18 γίνανε πρωταθλητές Ελλάδος. Μετά, για να πάμε παραπέρα, δεν έβλεπα πρόοδο, αν δεν είχα καλύτερους αθλητές από αυτούς που είχα εγώ. Από την Γεωργία έφερα 10 αθλητές. Είχα νοικιάσει 2 σπίτια. Η γυναίκα μου μαϊρεύε 3 φορές την ημέρα για να τους ταΐζει και κάναμε μαζί προπόνηση για να μάθουν τα παιδιά μας, για να έχουν αντίπαλο. Μετά σε 6 μήνες πρωτάθλημα Ελλάδος στους έφηβους βγήκαμε πρώτη ομάδα και συνέχισε. Είχαμε πολλούς αθλητές εθνική ομάδα, σχεδόν 4-5 αθλητές κάθε φορά. Και 2000, όταν αλλάξε διοίκηση, Ομοσπονδίας είχαν εκλογές και μου προτείνανε προπονητής εθνικής. Από την πορεία σας μέχρι σήμερα, που περιλαμβάνει πάρα πολλές και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, ποιες στιγμές θα ξεχωρίζατε? Από 2000 που είμαι εθνική ομάδα μέχρι σήμερα, περίπου έχουμε πάρει 260 μετάλλια. Φυσικά είναι Ολυμπιάδα 2004, που εκτός από χρυσό, βγάλαμε και 2 Ολυμπιονίκες, όπως Καραϊανόπουλου Μαρία στα κορίτσια 48 κιλό και Ζιντηρίδης Ρεβάς στα 60 κιλά. Και παγκόσμιο πρωτάθλημα Τόκιο που 2 Ιάπωνες κέρδισε ο Ηλίας και όταν μέσα στην χώρα της Ιαπωνίας κερδίζει 2 καλύτερους αθλητές τους είναι
κάτι φαντάστικο και περίπου 50-60 δημοσιογράφοι συνέντευξη όταν πήραν μετά του απονομή ρωτάνε πώς είναι δυνατόν Τόκιο μέσα στην Ιαπωνία, λέει, κέρδισες 2 Ιάπωνες. Και λέει, άμα είσαι δυνατός και 100 να είναι, κερδίζεις, λέει, δεν έχεις θέμα. Και οι Ιαπωνές, τρελάτηκα. Γιατί η Ιαπωνία είναι χώρα που έχει παράδοση στο τζούντο, σωστά. Ναι, μεγαλύτερη δύναμη στο τζούντο. Και οι επιτυχίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να δεχτείτε και προτάσεις από το εξωτερικό. Σας δελέασε ποτέ κάποια πρόταση ώστε να φύγετε έξω? Πολλές, πάρα πολλές φορές, αλλά δεν μπορούσα να φύγω. Γιατί όταν κάτι φτιάχνεις, πρέπει να τελειώσεις, να κάνεις και σπίτι, να βάλεις και σκέπη. Ακόμα πιστεύω ότι μπορώ να είμαι χρήσιμος για την χώρα μας, για την πατρίδα μας και πιστεύω πλέον δεν θα φύγω. Ήταν αυτό το συναισθηματικό δέσμα που σας κράτησε στην Ελλάδα? Πρώτα απ' όλα αυτό. Γιατί όταν ήμασταν έξω, πάντα ονειρευόμασταν η Ελλάδα, οι Έλληνες και αυτό μέσα μου έχει μείνει και όπως όλες πρόσφυγες πιστεύω, όταν έρχονται στην Ελλάδα, δεν μπορούν αυτά να ξεχάσουν αυτά που ονειρευόταν στη ξένη χώρα, ξένη. Για την Ελλάδα ξένη, αλλά εκεί στην ουσία και εκεί οι χώρες, πατρίδες ήταν που γεννήθηκες, μεγάλωσες. Πιστεύετε ότι για την Ελλάδα που είχαμε το πρώτο μας πανελλήνιο πρωτάθλημα τζούντο το 1977, άρα είναι ένα αρκετά νέο άθλημα, ήταν εύκολο για τους φιλάθλους να εξοικειωθούν με το τζούντο, να το αγαπήσουν όσο τα περισσότερα καθιερωμένα αθλήματα? Για το 77 δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί 93 ήταν εδώ. Ξέρω όμως ότι πρώτο μετάλλιο πήραμε 2001 με τον Διονύση Ηλιάδη, που είναι από Αμίντιο, ο ανεψιός μου. Ήταν πρώτη επιτυχία στο Πανευρωπαϊκό να βγει δεύτερος από την Ελλάδα, γιατί μέχρι τότε δεν μας υπολογίζανε ποτέ ξένοι. Αλλά μετά από αυτό το μετάλλιο ήταν και άλλα και άλλα και τώρα είναι ένα από τα μεγαλύτερες δυνάμεις. Αν θεωρήσουμε ότι τόσο μικρή χώρα είμαστε και αγωνιζόμαστε παγκόσμιος, έχουμε αρκετά μεγάλη αυτό και μας υπολογίζει όλος ο κόσμος. Αυτή την περίοδο με τι ασχολείστε? Με το τζούντο ασχολούμαι, τίποτα άλλο. Έχουν προκριθεί για την Ολυμπιάδα προς το παρόν 3 αθλητές και προσπαθούμε να προκριθούν και άλλοι 2. Εθνική ομάδα, τίποτα άλλο.